Καλημέρα! Έρχομαι. Καλημέρα! Τι κάνετε? Γεια σας! Δεν έχω ξυπνήσει τώρα, εννοείται. Έχω ξυπνήσει πολύ πρωί, γιατί έπρεπε να κάνω τις φακές. Έχω και ανέκδοτο. Πώς λέγεται μία φακή πάνω σε μία άλλη φακή? Πώς λέγεται μία φακή πάνω σε μία άλλη φακή? Φακή επαφής. Καλό. Δεν ήταν πολύ ωραίο, εντάξει. Λοιπόν, όπως σας έχω πει, έτσι, αυτή τη βδομάδα θα κοιτάξουμε λίγο να κρατήσουμε τις παραδόσεις και γενικά να κάνουμε ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα κάνουμε. Και επειδή σήμερα παραδοσιακά τρώμε φακές αλάδωτες, είναι το φαγητό που πρέπει να φάμε, δεν τρώμε ούτε λαδάκι σήμερα για να νηστέψουμε, για να κοινωνήσουμε αύριο. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι να κάνουμε οτιδήποτε έπρεπε να κάνουμε και να μην κοινωνήσουμε, δεν μας πειράζει. Σκοπός είναι εσωτερικά να νιώθουμε καλά, να κάνουμε κάποιες θυσίες. Έστω αυτή η θυσία που κάνουμε με τη διατροφή μας είναι έτσι ένα καλό που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Εγώ να σας πω, όλη τη βδομάδα κοιτάω και τρώω νηστίσιμα, λέει αργή σύνδεση δικτύου. Ελπίζω να φαίνεται κανονικά στο Facebook. Δεν ξέρω γιατί έχει αργή σύνδεση δικτύου. Όλα πάνε κανονικά. Λοιπόν, να πω καλημέρα σε όλους. Η συνταγή μας είναι πανεύκολη. Είναι η πιο εύκολη συνταγή που έχουμε κάνει. Σε 3 λεπτά και θα έχω τελειώσει ουσιαστικά. Οπότε περιμένω να μαζευτούν λίγοι ακόμα για να ξεκινήσω να κάνω τη συνταγούλα μας. Ουσιαστικά θα κάνουμε φακές. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε φακές. Περισσότερο είναι πολύ σημαντικό να το δουν και όλοι οι φοιτητές και όλοι όσοι ζουν μόνοι τους. Είναι μια συνταγή που όντως δεν χρειάζεται να ξέρεις καθόλου μαγειρική, δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερα σκεύη στο σπίτι, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι καθόλου με τη μαγειρική γενικά, γιατί ό,τι και να κάνεις, το συγκεκριμένο φαγητό θα πετύχει. Το μόνο πράγμα που μπορεί να μην πετύχει είναι άμα η φακή σας είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας, που ουσιαστικά θα θέλει περισσότερο βράσιμο, γιατί οι φακές έχει να κάνει με την ποιότητά τους. Μερικές φορές γίνονται σε 20 λεπτά, 25-30. Άμα πάρεις έτσι πολύ έτσι καλή φακή, άλλες φορές θέλουν 40, άλλες 45. Άμα πάρεις κακή φακή, μπορεί να χρειαστεί και πάνω από μία ώρα. Πάλι άρχισε να κάνει αυτό απέναντι θόρυβο. Θα κλείσω την μπαλκονόπορτα και θα πάμε να ξεκινήσουμε τη φακή. Λοιπόν, έρχομαι. Λοιπόν, αυτή τη συνταγή την αγαπώ. Εν τω μεταξύ, να σας πω. Έχω κάνει ήδη μια κατσαρόλα και θα κάνω και άλλη μια κατσαρόλα, αλλά δεν με πειράζει γιατί φακή μπορεί να τρώω όλη τη βδομάδα. Μπορούμε να μεριδοποιήσουμε και ουσιαστικά κρατάνε στο ψυγείο πάρα πολύ. Κρατάνε τουλάχιστον 4-5 μέρες και απλά ζεσταίνουμε και τρώμε στη μικροκύματα. Δηλαδή είναι ένα φαγητό all time classic, μας αρέσει, ξέρουμε, θέλουμε να μάθουμε να το φτιάξουμε σωστά. Και το μόνο που πρέπει να προσέξουμε στη φακή μας είναι ουσιαστικά το καθάρισμά του. Λοιπόν, έχω 250 γραμμάρια φακή. 250 γραμμάρια φακή. Και εγώ, όπως βλέπετε, πήρα φακή σε σακουλάκι. Δηλαδή, πήρα φακή έτοιμη από το, πώς το λένε, από το σούπερ μάρκετ. Άμα θα πάρετε φακή από τσουβάλι, δηλαδή πάτε σε κανένα μάστορα στην γειτονιά σας και πάρετε φακή, θέλει πάρα πολύ καλό πλήσιμο. Πρέπει να είστε προσεκτικοί, γιατί θέλει καλό πλύσιμο, οπότε βάλτε σε νεράκι τη φακή εδώ, αυτό που θα κάνω και εγώ. Κοιτάξτε τι κάνω εγώ. Θα σας δείξω. Εδώ και εδώ. Ουσιαστικά παίρνω τη φακή μου εδώ, τη βάζω σε ένα σουρωτηράκι. Πλένω πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολύ νερό να τρέχει για να ξεπλύνετε τη φακή σας. Είναι τσάμπα νεράκι χαμένο. Οπότε αυτό που θέλω να κάνετε είναι να βάλετε τη φακή σας. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχω νεράκι. Το νεράκι θα αρχίσει να σκουραίνει λίγο και θα μου δείξει ότι η φακή μου είναι βρώμικη. Αυτό θέλω να κάνω. Σε περίπτωση που βλέπετε κάποια φακή να επιπλέει, την αφαιρείτε. Σε περίπτωση που βλέπετε κάποια φακή ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραία, πείστε την αφαιρείτε. Αλλά γενικά
Άμα πάρετε σε σακουλάκι φακί, δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα τέτοιο. Τώρα, ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά όπως έκανα και εγώ και φακί μας. Άμα είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι η φακή θέλει παραπάνω διεργασία, μπορείτε να κάνετε ένα ακόμα βήμα. Ουσιαστικά να βράσετε λίγο νεράκι, να ρίξετε μέσα και να μπλασάρετε τη φακή για να φύγει οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να έχει. Αυτό το κάνουμε περισσότερο άμα νιώθουμε ότι έχει χώμα, άμα νιώθουμε ότι έχει κανένα ζουζούνι, γενικά άμα είναι ταλαιπωρημένη πολύ φακή. Εγώ όταν χρησιμοποιώ σακουλάκι, ξεπλένω πολύ καλά μέσα σε νερό και ουσιαστικά δεν κάνω τίποτα άλλο, γιατί δεν χρειάζεται να δώσω μία βράση και μετά να ξαναδώσω μία βράση, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οτιδήποτε και αν υπάρχει σε μικρόβιο, να το πω έτσι, θα βράσει, γίνεται μόνο τα φαγητά, οπότε οτιδήποτε υπάρχει θα σκοτωθεί. Λοιπόν, τώρα ξαναέρχομαι εδώ και η συνταγή μας σήμερα είναι πολύ απλή, ενώ φυσιολογικά αυτό που κάνουμε πάντα είναι να σοτάρουμε λίγο τα λαχανικά μας, επειδή σήμερα η συνταγή μας είναι αλάδωτη, δεν σοτάρουμε λαχανικά, ουσιαστικά θα κάνουμε ένα ωραίο μπλουμ σε όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα και θα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Λοιπόν, η κατσαρόλα μου είναι εδώ. Πού να τη βάλω για να φαίνεται, θα βάλω εδώ και εδώ θα ψιλοκόβω. Λοιπόν, ξεκινάω με τα καροτάκια. Σας έχω πει 100 φορές, θα συνεχίσω να το λέω, ότι εμένα τα καρότα μου αρέσουν σε τέτοιες συνταγές να τα βάζω με τις φλούδες, γιατί οι φλούδες έχουν πάρα πολλές βιταμίνες και είναι αδικία να τις αφήνουμε στην άκρη. Πλένουμε πολύ καλά τα καρότα, κόβουμε εδώ στη μέση, εδώ και εδώ. Σήμερα παραδοσιακά δεν τρώμε ούτε λαδάκι, οπότε σας το λέω, είναι μια καλή συνταγή. Βέβαια, σκέφτομαι το απόγευμα ή σήμερα ή αύριο να σας κάνω ένα ωραίο γλυκάκι που θα το έχετε για την Κυριακή. Οπότε άμα θα κάνουμε το γλυκάκι δεν θα το δοκιμάσουμε σήμερα. Απλά θα το κάνουμε και θα το αφήσουμε έτοιμο για την Κυριακή. Τώρα θα μου πείτε ποιο γλυκό μπορεί να κρατήσει μέχρι την Κυριακή και να είναι ωραίο. Ένα γλυκό που κατεξοχήν το κάνουμε μία μέρα πριν ή δύο μέρες πριν για να είναι καλύτερο την επόμενη. Θα σας πω όταν πρέπει να σας πω. Λοιπόν, καρότα. Πάνε μέσα. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Σέλερι. Συνεχίζω να κόβω εδώ. Ωραίες φετούλες. Σε περίπτωση που έχετε σέλινο και όχι σελέρι, βάλτε και λίγο σέλινο. Το σέλερι είναι πιο εύκολο να το βρούμε. Το σέλινο δυσκολευόμαστε λίγο, γι' αυτό το λόγο βάζω σέλερι. Οπότε, ψιλοκόβω και το σέλερι εδώ. Πάει και αυτό μέσα. Έχω δύο κρεμμυδάκια να τα καθαρίσω. Ή ένα κρεμμύδι μεγάλο θα βάλετε, ή δύο μικρά. Αλλά επειδή τώρα τη συνταγή δεν θα τη σοτάρουμε, δεν θα βάλουμε λαδάκι, γενικά δεν θα την. Δεν θα τη δώσουμε πολύ σημασία στην αρχή. Καλά είναι να βάλετε αρκετά λαχανικά για να γίνει νόστιμο το φαγητό σας και θα γίνει νόστιμο, σας το υπόσχομαι. Αρκεί να ακολουθήσετε ακριβώς αυτό που κάνω και εγώ. Και έχω ένα μυστικό ουσιαστικά απογειώνει 100% τη φακή. Λοιπόν, οπότε σήμερα δεν τρώμε λαδάκι, δεν τρώμε κρέας, δεν τρώμε γαλακτοκομικά, δεν τρώμε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ να ακολουθούμε λίγο αυτά πριν να ακολουθήσουμε. Μπορεί να μην έχετε νηστέψει τόσες μέρες, αλλά τουλάχιστον σήμερα κρατήστε το. Κάντε μία φακή να φάτε. Είναι αδικία από το Θεό σήμερα να κάνουμε υπερβολές. Μία-δύο μέρες σας νηστέψουμε. Λοιπόν, κρεμμυδάκι εδώ, το κόβω στη μέση, εδώ. Και επειδή θα βράσουν 40-45 λεπτά τα φακές μου, δεν έχει σημασία, μπορείτε να χοντροκόψετε. Όλη την ώρα μου δείχνει το Facebook ότι έχει αργή σύνδεση δικτύου. Δεν ξέρω τι γίνεται, ελπίζω να φαίνεται κανονικά. Ναι, αυτό. Λοιπόν, εμένα το κρεμμυδάκι στη φακή μου αρέσει να φαίνεται. Δηλαδή, μου αρέσει στην μπουκιά να φαίνεται το κρεμμύδι. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε πιο ψιλοκομμένο, μπορείτε. Οπότε, εδώ και εδώ, κόψε το κρεμμυδάκι. Έβαλα δύο, γιατί σήμερα στη συνταγή, όπως σας είπα, δεν θα σοτάρουμε τα λαχανικά. Οπότε θέλουμε περισσότερα λαχανικά. Δύο καρότα, το σέλερι μας ή το σέλινο, άμα έχουμε, το κρεμμυδάκι. Άμα σας λείπει κάποιο λαχανικό, δεν πειράζει. Συνεχίστε τη συνταγή, κάντε τη συνταγή κανονικά. Και δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, σκόρδο. Έχω συνηθίσει πάντα σε αυτή τη συνταγή από μικρός, όταν την έκανε η γιαγιά μου τη φακή, το σκόρδο να το βρίσκω ολόκληρο μέσα, σαν ένα μικρό δωράκι. Οπότε δεν θα τα αλλάξω πολύ. Δεν θα ψιλοκόψω τις σκελίδες του σκόρδου, θα τις ρίξω έτσι μεγάλες. Και όποιος τυχερός φάει το σκόρδο, θα είναι τυχερός. Δεν ξέρω αν το έκανε. Η γιαγιά μου όταν έκανε. Γιατί τη χάσαμε φέτος τη γιαγιά. Όταν έκανε και φτεδάκια, σουτζουκάκια, έβαζε τόσο πολύ σκόρδο που ήταν σαν τα σοκολατάκια, τα Ferrero Rocher. Μόνο που αντί για στο κέντρο να έχει φουντούκι,
είχε σχεδόν μία σκελίδα σκόρδο. Δηλαδή έφεγες, έτρωγες ένα κεφτεδάκι και στη μέση, αντί για να έχει φουγγιντούκι, είχε σκόρδο. Εγώ δεν πάρω σκόρδο. Αλλά μένα μου αρέσει το σκόρδο, το ξέρετε όλοι. Οπότε έχω 2-3 σκελίδες σκόρδο και 4 μπορείτε να βάλετε. Χοντροκόψτε. Θα λιώσει το σκόρδο μέσα στο φαγητό, δεν έχει καμία σημασία, μην φοβάστε. Βάλτε και το σκόρδο μέσα και έτσι μία μικρή ανακεφαλώση να πούμε τι έχουμε κάνει τώρα εδώ. Καρότο, κρεμμύδι, σέλερι, σκόρδο είναι όλα μέσα. Αυτό είναι το λεγόμενο μιρεπουά. Άμα βάζαμε μέσα και πράσο, είναι η βάση της μαγειρικής, είναι τα βασικά λαχανικά, τα 4 βασικά λαχανικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τα λαχανικά, σε όλες τις συνταγές. Πρώτον, γιατί κάνουν τα φαγητά μας όλα πολύ πιο γευστικά, δηλαδή όλη η ζωμή έχουν σαν βάση αυτά τα λαχανικά. Και δεύτερον, καθώς βράζουν, το πιο βασικό είναι ότι δεν λιώνουν. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα λαχανικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολύ ωραία γεύση, όπως είναι η σελινόριζα, όπως είναι οι πιπεριές. Όπως είναι όλα αυτά τα λαχανικά, αλλά καθώς τα βράζουμε, τι κάνουνε, λιώνουνε. Οπότε χαλάνε τη σύσταση πάντα του φαγητού μας, το κάνουνε πουρέ. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε αυτά τα λαχανικά, γιατί αυτά τα λαχανικά, όσο και να τα βράσουμε, πάντα κρατάνε τη σύστασή τους. 4 βασικά λαχανικά, η βάση της μαγειρικής είναι σέλερι ή σέλερι, καρότο, κρεμμύδι και πράσο. Άμα έχετε αυτά τα 4 λαχανικά στο σπίτι σας, πάντα το φαγητό σας θα βγαίνει νόστιμο. Καλημέρα σε όλους, λέτε όλοι καλημέρα. Καλημέρα από Ζυρίχη, καλημέρα. Λοιπόν. Φυσιολογικά, σε περίπτωση, άμα τρώτε λαδάκι, έτσι όπως είναι, θα ρίξετε λίγο λαδάκι και θα σουτάρετε τα λαχανικά σας και θα συνεχίσετε όλη τη διαδικασία που θα κάνω εγώ τώρα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε λαδάκι, υπάρχει άλλος ένας τρόπος, να βάλουμε τα λαχανικά μας στο φούρνο σε ένα ταψάκι και μετά να τα προσθέσουμε στη συνταγή. Αλλά γενικά, σήμερα δεν θέλουμε έτσι να κάνουμε υπερβολικό, θα γίνει καταπληκτικό, δηλαδή θα ανεβεί ένα level το φαγητό μας. Οπότε θα πάω ακριβώς όπως πρέπει να πάω. Έχω πλύνει πολύ καλά την αρχή, δείξαμε πριν πώς την πλύναμε, θα τη ρίξουμε μέσα εδώ. 2-3 φύλλα δάφνης, εδώ, βάλτε έναν κύβο λαχανικών, βάλτε έναν κύβο να δυναμώσουμε λίγο το ζωμό μας ακόμα περισσότερο, στο τέλος η φακή θα γίνει πιο νόστιμη από την κανονική τη φακή, θα το δείτε. Μία κονσέρβα ντομάτα, εδώ, χρησιμοποιούμε μία κονσέρβα ντομάτα και δεν χρησιμοποιώ τελευταία ντομάτα, γιατί οι φακές μου είναι καλές. Σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλές οι φακές, σας φοβάστε για τις φακές, πάρτε και ρίξτε και μια κουταλιά πελτέ μέσα για να σφίξει ακόμα περισσότερο σάλτσα. Λοιπόν, το μυστικό συστατικό που βάζω εγώ στις φακές είναι αυτό εδώ. Κίμινο. Πάει τις φακές σε άλλο level. Όντως γίνονται συγκλονιστικές και σου βγάζουν την αίσθηση ότι τρως κρέα. Είναι πια λαχανικό. Οπότε θα ρίξω μέσα και το κίμινο. Λίγο μπουκοβό. Αλάτι, πιπέρι, θα βάλουμε στο τέλος άμα χρειαστεί κι άλλο. Γενικά δεν μαγειρεύουμε τα άσπρια μας πολύ. Αλλά τώρα θα μου πείτε, έβαλες τον κύβο. Ναι, τον έβαλα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και τώρα 100% το νεράκι που θα βάλουμε εξαρτάται από τη φακή. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει που μπορείς να τη βράσεις όπως σας είπα σε 30 λεπτά και 25. Οπότε εκεί πέρα θα χρειαστεί γύρω στο 1 λίτρο νεράκι. Υπάρχει φακή που χρειάζεται παραπάνω βράσιμο, οπότε θα χρειαστεί παραπάνω νερό. Οπότε τι κάνουμε, στη φακή ξεκινάμε λίγο σταδιακά και προσθέτουμε το νερό. Θα ξεκινήσω βάζοντας 1 λίτρο νερό, εδώ. Μισό λεπτάκι. Ξεκινάω εδώ. 1. Αυτό είναι 300, 600, 900, 1000 και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, αυτό πάει πάνω πίσω στο φωτιά εδώ. Τέλεια. Θα σας φέρω από εδώ. Και τώρα, ανάβω το μάτι να βράσω τη φακή μου. Και εδώ να βράζω τη φακή, σε περίπτωση που δω κάτι από πάνω αφρό να βγαίνει, μπορείτε να τα αφαιρέσετε με ένα κουταλάκι, αλλά συνήθως δεν βγαίνει εφόσον η φακή μας είναι καλή. Και θέλω να δοκιμάζετε, δηλαδή μετά από τα 30-40 λεπτά αρχίζουμε να δοκιμάζουμε τη φακή να έχει μαλακώσει και να έχει γίνει σωστή. Δεν θέλουμε να παραβράσουμε και να σπάσει η φακή, γιατί στο τέλος σκληραίνει η φλούδα και γίνεται χάλια. Οπότε τη στιγμή που είναι έτοιμη θέλω να τη βγάλετε από τη φωτιά. Τώρα, σε περίπτωση που η φακή σας δεν έχει δέσει, γιατί κανονικά καθώς βράζει φακή, βγάζει άμυλο μέσα και δένει τη σάλτσα μας, αυτό που θα κάνετε είναι, εγώ έχω βράσει 45 λεπτά και να βγάλω αυτή εδώ και να σας δείξω πώς έχει γίνει μετά από 45 λεπτά. Μισό λεπτά για να πάρω μια κουτάλα. Εδώ. Έρχομαι. Δηλαδή, η κουτάλα δεν είναι δυνατόν. Α, ξέρω.
Τη κουταλά την έχω μέσα στα φασόλια στο ψυγείο, γιατί τρώω φασολάδα. Λοιπόν, οπότε, σε περίπτωση που οι φακές σας δεν έχουν πήξει, αυτές έχουν γίνει τέλειες, γιατί είναι τέλειες οι φακές. Σε περίπτωση που δεν έχουν πήξει, θα πάρετε δύο κουταλιές μεγάλες έτσι τη σουκί. Θα τις βάλετε μέσα στο μιξεράκι, θα τις γιώσετε, θα τις κάνετε πουρέ και θα τις ρίξετε μέσα για να σας δέσει τη σάλτσα. Σε περίπτωση που δεν δέσει η φακή από μόνη της το φαγητό. Εδώ πέρα η φακή μας είναι έτοιμη, πάμε να σερβίρουμε. Δηλαδή είναι το πιο εύκολο φαγητό που μπορείτε να κάνετε. Εγώ θα σερβίρω σε ένα μπολάκι και αυτό θα είναι και το φαγητό μου, γιατί δεν έχω φάει πρωινό ακόμα. Έκανα γυμναστική, αλλά πρωινό δεν έχω φάει. Γιατί, ναι. Είπαμε, σήμερα τρώμε λίγο διαφορετικά. Σήμερα προσέχουμε λίγο καλά από εδώ. Και έρχομαι. Ελέγξτε αλάτι, πιπέρι να δείτε άμα χρειάζεται. Γενικά εγώ δεν το παρακάνω σήμερα σε τίποτα. Το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να σταματήσω να βάζω στη φακή και σε περίπτωση που δεν το κάνετε, δεν ξέρετε να τρώτε φακή, είναι να βάζουμε ξύδι. Λοιπόν, ξύδι η φακή δεν είναι φακή. Θα ρίξετε ξύδι, άμα θέλετε να βάλετε και λίγο μπουκοβάκι από πάνω να είναι έτσι λίγο καυτερό μπορείτε. Και ουσιαστικά η φακή σας θα είναι έτοιμη. Σε περίπτωση που δεν νηστεύετε από λάδι, μπορείτε τώρα να ρίξετε αρκετό λαδάκι από πάνω και να τις φάτε. Αλλά παραδοσιακά σήμερα δεν τρώμε ούτε λαδάκι. Λοιπόν, να σας πω, δεν έχω ακόμα κάτι σταλάξει. Υπάρχει περίπτωση το βραδάκι να σας κάνω ένα γλυκό, δεν ξέρω ακόμα, θα δω. Αλλιώς, αύριο το πρωί θα κάνουμε μαζί τη μαγειρίτσα. Να σας πω ότι 100% δεν έχετε δοκιμάσει τη μαγειρίτσα κοτόπουλο που κάνω. Έχω μαγειρίτσα και κανονικά με αρνάκι. Έχω μαγειρίτσα και πώς το λένε, παρεμπιπτόντως να κληρώσουμε ένα μαχαίρι. Το ξέρετε το κλασικό αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Οπότε σε περίπτωση που δεν σας αρέσει η μαγειρίτσα, γιατί δεν μπορείτε τα σηκώτια, τα αρνίσια, αύριο θα κάνω μια μαγειρίτσα κοτόπουλο, γιατί θέλω οπωσδήποτε όλοι να κάνετε μαγειρίτσα. Μπείτε στο site μου, δείτε τη μαγειρίτσα κοτόπουλο, πάρτε τα υλικά και σας ορκίζομαι, πραγματικά, σας υπόσχομαι ότι η μαγειρίτσα που θα κάνουμε αύριο θα είναι καλύτερη από τη μαγειρίτσα που έχετε δοκιμάσει όλες τις άλλες φορές. Η μαγειρίτσα κοτόπουλο είναι πολύ πιο εύπεπτη, εύκολη, νόστιμη, γρήγορη από την κανονική μαγειρίτσα. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Θα βάλουμε και κρεατάκι και σε περίπτωση που κάποιος δεν τρώει σηκώτια, δεν θα βάλετε και καθόλου σηκώτια. Δηλαδή, ουσιαστικά θα κάνουμε μια μαγειρίτσα τύπου κοτόσουπα για να μπορέσετε να ακολουθήσετε την παράδοση. Είναι αμαρτία να μην την ακολουθήσετε. Οπότε, please μπείτε στη συνταγή μαγειρίτσα κοτόπουλο, γιατί αύριο το πρωί θα φτιάξουμε μαγειρίτσα κοτόπουλο. Την Κυριακή μπείτε στη συνταγή αρνί στο φούρνο με πατάτες, με το μέλι και τη μουστάρδα, γιατί αυτό θα κάνουμε. Οπότε, αυτές είναι οι δύο συνταγές και αυτά. Φιλάκια πολλά. Το μαχαίρι θα το κληρώσουμε με το κλασικό akisishop.com κάτω από το Facebook και στο post που θα κάνω για τις φακές κάτω από το Instagram akisishop.com, μία συνεχόμενη λέξη. Φιλάκια πολλά. Να φτιάξετε σήμερα να φάτε φακή, να μην φάτε τίποτα άλλο. Να προσέξετε λίγο σήμερα, τουλάχιστον μία μέρα. Κρατήστε το, μία μέρα κάτι το. Χάρη σας ζητάω. Φιλάκια πολλά και ραντεβού ίσως το βράδυ. Ίσως. Αλλιώς αύριο.